Γήπεδο Θύελλας. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Περιφέρεια φτιάχνει ακόμη γήπεδο στο Φώτης Αραβαντινός. Υπήρξε μια καθυστέρηση. Πού οφείλεται και αν είμαστε πλέον στην τελική ευθεία να λυθεί? Ναι, κοιτάξτε, με το γήπεδο της Θύελλας ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και σε βάθος. Υπήρξαν πράγματι κάποια σοβαρά νομικά θέματα, αλλά με καλή θέληση και με συνεργασία και με την ομάδα, αλλά και με, με το δημόσιο, βρήκαμε μία λύση έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο. Από εμάς έχει φύγει, αν θέλετε, η διαδικασία η νομική, για να υπογραφεί μία σύμβαση προγραμματική με, με το σωματείο, προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Δηλαδή, η δουλειά που έγινε ήταν να ξεκαθαρίσει λίγο κάποια προβλήματα που υπήρχαν νομικά, τα οποία πιστεύω έχουν λυθεί. Άρα είναι θέμα μηνών να οριστικοποιηθεί, να προχωρήσει το έργο? Όχι, είναι πολύ πιο σύντομο. Πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω ότι πιο σύντομα. Είναι θέμα εβδομάδων, όχι μηνών. Η περιφέρεια βγάλετε ένα μεγάλο κονδύλι, 2 εκατομμύρια ευρώ για τα δημοτικά γήπεδα. Ναι. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θα δούμε. Η Δημοτική Αρχή λέει τα καλύτερα δημοτικά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτός ο στόχος της περιφέρειας, γιατί θα έχουμε ηλεκτροφωτισμό, αποδυτήρια. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο? Αυτό το έργο είναι σημαντικό. Έχουμε μελετήσει το φάκελο. Ο φάκελος έγινε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πατρέων. Έχουμε πει και τις απόψεις μας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό καταρχήν ότι εγκρίθηκε το κονδύλι. Αφορά αρκετά γήπεδα της Πάτρας, δημοτικά. Όμως εκεί θα θέλω να επιστήσω την προσοχή στο Δήμο και στις τεχνικές υπηρεσίες ότι μπορεί να γίνουν ακόμα και τώρα κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά το τι θα γίνει σε κάθε γήπεδο. Υπάρχει χρόνος ακόμα, εφόσον το επιθυμεί ο Δήμος και σε συνεργασία με τις ομάδες και με την ΕΠΣ ενδεχομένως. Κάποιες ίσονος σημασίας, θα έλεγα, τροποποιήσεις μπορεί να γίνουν ακόμα, γιατί έχω πάρει μηνύματα ότι ενδεχομένως να μην είναι ακριβώς αυτό που θέλει το κάθε γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσό είναι εγκεκριμένο, δεν χάνεται. Η διαδικασία έχει προχωρήσει και θα προχωρήσει σε συνεργασία με το Δήμο. Ας εξετάσει και ο Δήμος λίγο ακριβώς τι θέλει, γιατί είναι δική του δικαιοδοσία τι ακριβώς θα γίνει σε κάθε γήπεδο. Είναι πολύ ξεκάθαρο, νομίζω. Αξιοποίηση την παράγεια του Δερπάνου με το kitesurf. Το kitesurf είναι ένα άθλημα το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό. Έχουμε τη χαρά και την τύχη στην Αχαΐα να έχουμε ίσως την καλύτερη παραλία πανελλαδικά και ίσως και παγκόσμια. Την χάνει να είμαι στην Επιτροπή που μαζί με το Δήμο εξετάζουμε τα αιτήματα για την παραλία. Αυτό το οποίο εγώ έχω εισηγούμε στην περιφέρεια και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει είναι να υπάρξει ένα master plan για όλη την περιοχή εκεί. Το Δρέπανο είναι μια περιοχή μεγάλης αξίας. Έχει πολλά προβλήματα, όπως ας πούμε ήταν το εργοστάσιο της παλιάς Αμιαντίτ, που και εκεί έχουμε δώσει πάρα πολύ χρόνο και έχουμε καταφέρει σε πρώτη φάση να υπάρξει πλήρης εξυγίανση του αμιάντου και αφαίρεσή του σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, την Εθνική Τράπεζα, με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θεωρώ ότι πρέπει να αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Και η πρόταση δικιά μου είναι να υπάρξει ένα master plan, γιατί και η πρόσβαση στην παραλία δεν είναι σωστή. Και θέματα ασφάλειας υπάρχουν, να τα δούμε συνολικά και όχι μόνο το κομμάτι το αδειοδοτικό. Το κομμάτι το αδειοδοτικό είναι σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε όλη την περιοχή συνολικά. Και γι' αυτό προτείνω να γίνει ένα master plan στην περιοχή, καταρχήν, και να συνεργαστούμε πολλοί φορείς, γιατί εμπλέκονται πολλοί φορείς. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είναι το πολεμικό ναυτικό, είναι το λιμενικό, είναι οι ιδιοκτήτες κάποιων εκτάσεων εκεί πέρα, είναι το εργοστάσιο, είναι το λιμάνι που υπάρχει. Θεωρώ ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να υπάρξει μια συνεργασία να αναβαθμίσει την περιοχή. Στόχος σας, το τρίαθλο, οι τρεις νομίες, ένα μεγάλο αγώνισμα? Αυτό είναι ένα αγώνισμα που το συζητάμε μαζί με τον συνάδελφο, τον κύριο Νικολακόπουλο, από τον νόμο Ηλίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα αθλητισμού. Το έχουμε συζητήσει. Είναι μια ιδέα ενός αθλήματος που θα ενώνει και τους τρεις νομούς. Θέλουμε να δείξουμε δηλαδή ότι η Δυτική Ελλάδα είναι και οι τρεις νομοί. Και θα πρέπει κάτι να γίνει έτσι ώστε να μπουν και οι τρεις νομοί και οι ιστορικοί τόποι με πρώτο και εμβληματικό την αρχαία Ολυμπία προφανώς. Άρα να γίνει ένα αγώνισμα στο οποίο είτε να ξεκινάει είτε να τερματίζει στην αρχαία Ολυμπία και να καλύπτει και αθλητικά και τους τρεις νομούς. Αυτή είναι η σκέψη. Μας καθυστέρησε ο κορονοϊός γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και σε συνεργασία βέβαια με την Ομοσπονδία που βρίσκεται στην Αθήνα.